Μέχρι το Μάιο ή τον Ιούνιο θα είναι έτοιμο το νέο σχέδιο βοήθειας για την Ελλάδα σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg που επικαλείται τρεις Ευρωπαίους αξιωματούχους οι οποίοι συμμετέχουν στις συζητήσεις για τη διευθέτηση του ελληνικού χρέους. Το σχέδιο περιλαμβάνει την επιμήκυνση των λήξεων των δανείων στα 50 έτη από 30 σήμερα, τη μείωση των επιτοκίων κατά μισή ποσοστιαία μονάδα στα δάνεια που έλαβε η χώρα από του Ευρωπαίου το 2010, αλλά και νέο δάνειο 13 με 15 δισεκατομμύρια ευρώ για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού τη διετία 2014-2015. Το πρακτορείο επικαλείται μάλιστα και τι δηλώσει του επικεφαλή του Eurogroup στην Ολλανδική τηλεόραση, όπου έκανε λόγο για περαιτέρω βοήθεια εφόσον η Ελλάδα τηρήσει τι υποχρεώσει τη. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ελαφρύνουμε το χρέος, κάτι το οποίο κάναμε και στο παρελθόν, χαμηλώνοντας τα επιτόκια και επιμικύνοντας τις οριμάνει των δανείων. Τέτοια μέτρα είναι πιθανά, μόνο όμως υπό την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα τα αποκρίνεται στις δεσμεύσεις της. Με τη δημοσίευση τη είδηση ξεκίνησε ράλη στι αγορέ, με το επιτόκιο στα δεκαετή ομόλογα να πέφτει στο 7,92% από 8,40% χθε και το Γενικό Δίκτυο στο Χρηματιστήριο τη Αθήνα να κλείνει με άνοδο 2,27%, αφού προηγουμένω είχε καταγράψει σε ενδοσυνεδριακά κέρδη έω και 3,73%. Την ίδια ώρα ο Ευάγγελο Βενιζέλο, μιλώντα στο Ευρωκοινοβούλιο, απάντησε στο γερμανό σοσιαλιστή αντικαγκελάριο Γκάμπριελ, ο οποίο υποστήριξε ότι η Ελλάδα μπήκε με πλαστά στοιχεία στο ευρώ. Η Ελλάδα μπήκε στην ΟΝΕ, στη ζώνη του ευρώ, το 2001 με μια ελαστική ερμηνεία των στοιχείων για να μπει η Ιταλία. Γιατί η Ιταλία είχε χειρότερα στοιχεία από την Ελλάδα.